Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω μαζί σας για τα επόμενα 45, 50, 60 λεπτά για τον επιφανειακό καρκίνο του σωροβιούχου κύστης και να μην προλάβω να δω το ατρόμητο σάρι. Λοιπόν, για τον καρκίνο της κύστης που δεν τα αποκρίνεται στον BCG, ξεκινάω με δύο βασικές παρατηρήσεις. Να σταματήσουμε να τον λέμε επιφανειακό, να τον λέμε πλέον μη μειοδιοιθητικό καρκίνο του σωροβιούχου κύστης, όπως λένε και τα τελευταία guidelines του 2019, το update. Ένα θέμα είναι αυτό, ένα δεύτερο θέμα είναι τι σημαίνει το δεν ανταποκρίνεται, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, τι σημαίνει πλέον δεν ανταποκρίνεται στον BCG. Και ας ξεκινήσω με το περιστατικό. Θα βάζω το βίντεο να παίζει ενώ σου παρουσιάζω το περιστατικό. Είναι ο κύριος Πάνος, 62 χρονών, καπνιστής επί 20 χρόνια, μια σχετικά μικρή νοσηρότητα, κάνει ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία και έρχεται στο ιατρείο. Δεν δώσαμε κυταρολογική, θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν δώσαμε απεικόνηση ανώτερου ουροποιητικού και κάναμε αυτή την κυστεοσκόπηση που βλέπετε δεξιά. Κυστεοσκόπηση είναι με εύκαμπτο κυστεοσκόπιο και κάποια στιγμή θα δείτε στη συνέχεια, πέρα από τα στόμια, ότι ο ασθενής μας έχει ένα στόμιο, έχει έναν ογκωστικό κύστη. Κάπου εδώ προς το θόλο, εδώ είναι αυχένας, νάτος. Έχει λοιπόν αυτό τον όγκο στην οροδόχο κύστη και η πρώτη ερώτηση, συζήτηση, θέμα προς συζήτηση ενδεχομένως, ας το αφήσω λίγο να πάει παρακάτω, νομίζω πως όχι, ξαναπέζει από την αρχή, είναι αν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε, να πούμε, απλά και μόνο βλέποντας τον όγκο, αν αυτός είναι ένας όγκος διηθητικός, ένα τάφ αλφα grade 1, μη διηθητικός καθόλου, ή αν θα μπορούσε να είναι τάφ 2, εξ αρχής, μόνο απλά βλέποντας τον. Δεν νομίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τι λέτε, ας πει κάποιος γνώμη, όπως το βλέπει. Θα σταματήσω όταν δούμε τον όγκο. Εδώ είναι και πάλι το στόμιο. Οπότε βλέποντας τον, παρακάτω έχει ένα σημείο που φαίνεται κάποια εξερήθρη περιοχή στην κύστη, θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν έναν όγκο στην κύστη, ο οποίος είναι στο θόλο και μοιάζει κάπως έτσι. Δεν έχει κάποια άλλα σημεία στην κύστη, είναι αυτός. Τι λέτε κύριε Καραγκούνη. Ναι, στο μικρόφωνο. Α. Πιο προχωρημένο εννοείται, ναι, μπορεί και διηθεί. Μπορεί να διηθεί. Ναι. Θα μπορούσε δυνητικά. Και... Ωραία. Έτσι φαίνεται από την όψη του και από την Οδυσσέα, τη μικρή που έχουμε. Στο μικρόφωνο τι λες. Κάναμε μια άτυπη μελέτη τέτοιου τύπου στην κλινική μας. Ξέρετε, στην κλινική μας είναι αρκετά αυστηρά και ο καθένας εξέφραζε μια άποψη, σημειώναμε και μετά συζητάγαμε την ιστολογική. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές πέφταμε έξω και δεν κάνω οπτική αναγνώριση ή μας απαγορεύεται ή αυτό. Η ιστολογική είναι σε αυτό. Αλλά ο όγκος είναι συμπαγής. Δεν μοιάζει συμπαγής, έτσι. Δεν είναι λαχαλτός. Grade 1, έτσι. Δηλαδή, από τις περιγραφές αυτές που τεκμηριώνονται, υπάρχουν τεκμηριακή άποψη, δεν είναι τέτοιος. Δεν είναι μικρός. Από ό,τι φαίνεται, δεν μπορώ να ξεχωρίσω εύκολα. Θα ήθελα να δώσετε λίγο χρόνο να. Δυστυχώς παίζει από την αρχή. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Okay, προχωράμε. Είναι μισχό τόσο ή όχι. Απάντηση υπάρχει. Υπάρχει μια μελέτη από τον κύριο Μητρόπουλο το 2005. Σύγκριση για το πόσο μπορούμε εμείς, βλέποντας απλά τον όγκο, να συμφωνήσουμε ή να μην συμφωνήσουμε το τελικό παθολογοανατομικό πόρισμα. Το ποσοστά συμφωνίας είναι μεγάλα και στις δύο μελέτες. Είναι οι δύο καλύτερες μελέτες που μπορέσα να βρω πάνω στο θέμα αυτό. Γύρω στο 80% εδώ και πάνω από 80-81%, 86%, 88% συγκεκριμένα, για όγκους πάνω από τα φένα. Άρα λοιπόν μπορούμε σαν ουρολόγοι να κρίνουμε, βλέποντας απλά και μόνο έναν όγκο, κατά πόσον είναι ένας όγκος σχετικά καλής πρόγνωσης ή κάτι πιο προχωρημένο. Και προχωράμε. Θα πρέπει να κάνουμε απεικόνηση ανώτερου ουροποιητικού στην περίπτωση αυτή, τι νομίζετε. Δεν κάναμε εμείς. Κυρία Παπακοσταντίνου. Όχι σε αυτήν, αυτή είναι ένα παράδειγμα. Θα κάνατε απεικονιστικό. Καλό στο είναι. Στο μικρόφωνο. Ναι, γεια σας. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω είναι στο ξυλοτερικό στόμιο. Όχι, μην κοιτάτε αυτή, συγγνώμη, είναι παραπλανητική. Το βίντεο που είδαμε πριν, ο όγκος είναι στο θόλο.
θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την παραλείψουμε σε αυτό το στάδιο. Εμείς την παραλείψαμε. Τουλάχιστον όχι πριν τη διουρηθρική εκτομή, έτσι. Ναι. Ωραία. Όπως βλέπετε και εδώ, τα guidelines λένε πως δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε στάνταρ ρουτίνα ή τη ουρογραφία σε όλους αυτούς τους ασθενείς, με μόνη την εξαίρεση ενδεχομένως αυτής της περίπτωσης, όπου ο όγκος είναι κοντά ή πάνω στο στόμιο, όπου το ποσοστό να βρούμε όγκος στο ανώτερο ουροποιητικό πολλαπλασιάζεται από 1,8 πάει στο 7,5. Και προχωράμε. Κυταρολογική ούρων θα κάναμε, εμείς δεν κάναμε. Δεν το κάνουμε ρουτίνα. Είναι αλήθεια. Δεν κάνουμε ρουτίνα κυταρολογική ούρων σε ασθενείς που έρχονται με πρωτοεμφανιζόμενη αιματουρία. Δεν ξέρω από το ακροατήριο αν κάποιος κάνει στάνταρ κυταρολογική σε όλες τις αιματουρίες. Κάνετε, κύριε Μητροπούλου. Σηκώνετε λίγο το χέρι πώς κάνετε στάνταρ να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πολύ. Στάνταρ. Πολύ καλό. Δεν θα πω κάτι καινούριο. Η ευαισθησία της κυταρολογικής στη μελέτη αυτή σε 1000 περιστατικά αιματουρίας που ήρθαν στο ιατρείο αιματουρίας για πρώτη φορά ήταν 59% και ειδικότητα 94%. Και δεξιά βλέπετε πόσο αυξάνει η ευαισθησία της κυταρολογικής όσο αυξάνει το grade. Πολύ χαμηλή για low grade, σχετικά πολύ ψηλή για ψηλού ρίσκου καρκίνο της κύστης. Και προχωράμε. Άρα λοιπόν ο ασθενής πρέπει να κάνει μία διουρηθρική εκτομή. Η ιδανική διουρηθρική είναι αυτή. Συγγνώμη για τη διαφάνεια, είναι φτιαγμένη σε άλλο υπολογιστή και δεν φαίνεται εδώ η τελευταία σειρά. Ιδανικά πρέπει να γίνεται έτσι. Γενική αναισθησία με μυϊκή παράλυση, εύκαμπτη κυστεοσκόπηση πριν και πρέπει να καταγράφουμε τα ευρήματα. Αν μπορούμε να κάνουμε και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες αυξημένης, βελτιωμένης απεικόνησης, θα το κάνουμε. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής και διπολική διαθερμία ιδανικά, ενδεχομένως και κάποια από τις ειδικές αυτές λούπες ανάλογα με τη θέση του όγκου μέσα στην ουροδόχο κύστη, έτσι, για αυτούς τους λόγους που βλέπετε. Και όλα αυτά οδηγούν σε μικρότερο ποσοστό κάκωσης της κύστης, έτσι, και καλύτερο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Έχουμε κάνει όλα αυτά. Έχουμε κάνει μια διουρηθρική εκτομή με όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Ακόμα καλύτερα, θα πρέπει να πάρουμε βαθιές βιοψίες από τη βάση του όγκου, να δούμε δηλαδή μυϊκό χιτόνα στο παρασκεύασμα και επίσης να πάρουμε εκτομή, να κόψουμε και αυτό που λέμε από αυτό που φαίνεται σαν φυσιολογικό γειτονικό ουροθύλιο. Και αυτό γιατί, όπως βλέπετε εδώ, πολλές φορές το εξωφυτικό κομμάτι του όγκου επεκτείνεται αριστερά και δεξιά σε έκταση μικρότερη από το ενδοφυτικό, δηλαδή αυτό που βρίσκεται μέσα στο τείχομα της ουροδόχου κύστης. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και θα ήθελα να ρωτήσω αν κανείς από εσάς κάνει εν μπλοκ εκτομή. Αν κάνει δηλαδή, αν μπορεί να κάνει, αν έχει δοκιμάσει να κάνει εν μπλοκ εκτομή όγκων της κύστης και ποια είναι η εμπειρία του. Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία κάνει στάνταρτ διουρηθρική εκτομή, δημιουργώντας αυτό το puzzle το οποίο καλείται να ανασυνθέσει ο παθολογονατόμος. Όπως βλέπετε εδώ, αυτά είναι τα chips μιας διουρηθρικής εκτομής και εδώ είναι η εκτομή ενός όγκου εν μπλοκ. Η αλήθεια είναι πως μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολο. Υπάρχουν θέσεις όπου είναι πραγματικά δύσκολο να κάνει κανείς εν μπλοκ εκτομή. Μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας διάφορες ενέργειες, με διπολική, μπορεί να το κάνει με λέιζερ και χρησιμοποιώντας διάφορων τύπων αγγύλες, ακόμα και με το μαχαιρίδιο Collins. Πάντως, για να πούμε εδώ πέρα, επειδή εμείς έχουμε ξεκινήσαμε ένα χρόνο τώρα, ο Πέτρος Σουντουλίδης και κάνει εκπυρήνηση διουρηθρική του προστάτη με διπολική διαθερμία. Και πάμε, μια χαρά πάμε, προχωρούμε. Και το επόμενο βήμα, μόλις φτάσουμε στα 50 γραμμάρια να έχουμε την άνεση στον προστάτη, θα έχουμε άνεση πλέον με το χειρισμό των εργαλείων. Θα περάσουμε στην unblock, γιατί θα τα πούμε αύριο στις βιοψίες που θα μας δείξουν. Για τους παθογονατόμους είναι πολύ καλύτερο. Αυτό είναι γεγονός. Πολύ ωραία. Τα κάναμε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει κάποια από αυτά. Κάναμε διουρηθρική εκτομή, κάναμε πλήρη εκτομή οποιοδήποτε ορατού όγκου, του όγκου που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, στην κυστεοσκόπηση και πήραμε και βιοψίες από περιοχές που ήταν αλλού και ήταν σχετικά εξέλιθρες. Δεν κάναμε ενδοκιστική έγχυση μετά το χειρουργείο. Το ιστολογικό μας έδειξε τάφαινα high grade και καρκίνωμα in situ. Και μυϊκός χιτώνας παρόν στο παθολόγο ανατομικό παρασκεύασμα. Η πρώτη μου ερώτηση θα ήταν σχετικά με τις συνήθειές σας για την ενδοκιστική έγχυση μετά από διουρηθρική εκτομή. Πότε κάνετε και αν κάνετε, άμεσα με τα εγχειρητικά. Υπάρχει κανείς που κάνει στάνταρ. Κύριε Καγκαλίδης, τι κάνει? Τις περισσότερες φορές δεν κάνουμε, από την αλήθεια. Ο κύριος Ζάχος. Όχι, δεν έχω δει. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι στάνταρ πρακτική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως υπάρχουν και λόγοι. Τώρα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Η επιλογή που έχουμε τώρα, έχοντας αυτό το παθολόγο ανατομικό παρασκεύασμα, είναι. Οι επιλογές που έχουμε είναι τρεις.
θα ξεκινήσουμε BCG, θα πάμε σε πρώιμη κυστεκτομή ή θα κάνουμε μια επαναληπτική διουρυθρική εκτομή. Υπάρχει κανείς που θα έκανε κυστεκτομή σε αυτόν τον ασθενή με τα φαινά grade 3 και καρκίνωμα ενσάιτου? Δεν είμαστε στη Γερμανία προφανώς, ναι, που κάνουν. Οπότε, μάλλον όχι. Okay. Θα ξεκινούσε κανείς BCG χωρίς να έχει κάνει επαναληπτική διουρυθρική? Όχι. Πώς θα έκαναν επαναληπτική μια ερώτηση? Προφανώς οι υπόλοιποι, δηλαδή όλοι. Ναι. Όχι. Ποιος το είπε? Όχι. Όχι, δεν θα κάνουν επαναληπτική. Άμα κάναμε οι υπόλοιποι, άρα κυρώνει την ερώτηση. Ναι, επειδή κανείς δεν σήκωσε χέρι στα προηγούμενα δύο, θα θεώρησε ότι όλοι θα κάνουν. Θα έκανε κανένας ρητούρ. Θα έκανε κανείς ρητούρ. Να, δες εδώ πέρα. Υπάρχουν. Ωραία. Okay. Λοιπόν. Και νομίζω πως είναι και το σωστό. Ο κ. Μητρόπουλος. Μια ένσταση σε αυτό το πράγμα. Είναι ο άρρωστος ο οποίος παραπέμφθηκε από άλλο γιατρό που είχε κάνει την αρχική διουρυθρική? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή ή θα είμαι ο ίδιος? Εξαιρετικά σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως το λένε, το λέει και ο Μπράουζ, το λένε τα guidelines, ότι αν δεν έχεις κάνει εσύ τη διουρυθρική εκτομή, οπωσδήποτε ξαναμπε και είναι τάφα ένα high grade ή οποιοδήποτε high grade, μπες ξανά και κάνε μια διουρυθρική ο ίδιος. Χωρίστε με που το λέω για αυτό το πράγμα, αλλά το τονίζω πάντοτε και στα μαθήματα στη δικιά μας την κλινική. Όλη αυτή η ιστορία με το Retour βγήκε από μια δουλειά του Χέρ στο Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης πολλά χρόνια πριν. Χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο κέντρο έχει 95% των αρρώστων του είναι παραπομπές από αλλού. Και από εκεί βγήκε η περίφημη ιστορία του Χέρ, ότι στο Retour βγήκε ένα πολύ σημαντικά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είχαν διθυτικό καρκίνο, ενώ δεν είχαν διθυτικό στην αρχική βιοψία. Άρα λοιπόν ο Μπράουζη είχε δίκιο στην κριτική που έκανε για το Retour για αυτό το πράγμα. Ναι, τα ποσοστά του Χέρ είναι εξωπραγματικά. Να ξέρουμε ποιος την είχε κάνει προηγουμένως. Απόλυτα σωστό. Τα ποσοστά του Χέρ είναι εξωπραγματικά. Να συμπληρώσω κάτι. Πόσο σημαντικό είναι να έχει ένα βίντεο από την επέμβαση ο ασθενής. Γιατί, όχι, Διονύση, γιατί άμα έχεις το βίντεο και σου είχε έρθει απάλλον και δεις το βίντεο ότι είναι μια καλή εκτομή, δεν είσαι πιο σίγουρος? Πόσες φορές έχετε δει βίντεο που τραβάνε με τον απίστευτο τρόπο και να έχετε εμπιστευτεί το τι βλέπετε εκεί πέρα μέσα? Εγώ ειλικρινά καμία. Και είμαι δογματικός για αυτή την ιστορία. Okay. Συνεχίζουμε. Θα ξαναγυρίσω πίσω στην επιλογή μας. Το θέμα είναι να γυρίσουμε μάλλον πίσω στο γιατί κάνουμε ή δεν κάνουμε ή πότε πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία, δηλαδή ενδοκιστική έγχυση αμέσως μετά το χειρουργείο. Βρήκα τον πίνακα αυτόν τον αλγόριθμο, αυτό εξαιρετικά απλό και παράλληλα πολύ χρήσιμο. Κάνουμε διουρυθρική εκτομή. Αν δεν υπάρχει σημαντική αιμορραγία ή ρήξη της κύστης, τότε επιλέγουμε, βλέπουμε αν ο όγκος φαίνεται πως είναι διθυτικός ή high risk, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε single instillation. Αν μας μοιάζει πως είναι low ή intermediate risk, τότε πρέπει να κάνουμε ενδοκιστική έγχυση χημειοθεραπείας, όπως βλέπετε και εδώ, ιδανικά μέσα στις πρώτες 6 ώρες. Δεν ξέρω πόσο τεχνικά είναι εύκολο να γίνει μέσα σε 2 ώρες μετά από το χειρουργείο. Και όπως βλέπετε, μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών σε ένα ποσοστό 15% σε σχέση με το να μην κάναμε καμία ενδοκιστική έγχυση. Σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι δεν έχει ένδειξη σε ασθενείς με συχνές υποτροπές. Ειδικά σε υποτροπή κάτω από ένα χρόνο, δεν έχει ένδειξη να δώσουμε ενδοκιστική χημειοθεραπεία άμεσα μεταγχειρητικά. Και προχωράμε στο δίλημά μας, που πλέον δεν είναι δίλημα. Πρέπει να κάνουμε επαναληπτική διουρυθρική εκτομή. Και την κάνουμε. Πρωτού όμως την κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε γιατί την κάνουμε και τι έχει αλλάξει τελευταία στα guidelines. Πλέον δεν ονομάζεται retour, ονομάζεται second resection. Αυτό είναι επουσιώδες. Η διαφορά στα guidelines του 17 με τα guidelines του 19 είναι αυτή που βλέπετε. Ότι μπορούμε να παραλείψουμε την επαναληπτική διουρυθρική σε ορισμένους σταφ α ενώ είναι high grade, όταν υπάρχει μυϊκός κοιτώνας στο παρασκεύασμα. Και αυτή εδώ η διαφορά φαίνεται. Εδώ λέει in all high grade tumors, εδώ αυτή η φράση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν μειώνουμε, μάλλον μια κατηγορία ασθενών μπορεί ενδεχομένως να γλιτώσει την επαναληπτική διουρυθρική εκτομή. Τι θα δούμε μετά από διουρυθρική εκτομή? Ένα 10% θα είναι ταφ2 από τους high grade, high risk. Και όλα αυτά σε συστηματική ανασκόπηση 29 μελετών. Και σε ένα ποσοστό, είναι λάθος αυτό, συγχωρέστε με, δεν είχα την τελευταία, είναι γύρω στο 50%, θα βρούμε υπολοιπόμενο όγκο, ανεξαρτήτου grade. Έτσι. Στην καλύτερη περίπτωση, 25%. Ένα στους 4 σίγουρα έχει υπολοιπόμενο όγκο μετά από δεύτερη διουρυθρική εκτομή. Και όπως βλέπετε εδώ στη μετανάλυση, αυτό είναι το upstage και αυτό είναι, αυτή είναι η υποτροπή. Καμία βελτίωση στα χρόνια. Οι μελέτες είναι χρονολογικά κατανεμημένες. Δεν υπάρχει διαφορά.
Τα ίδια ποσοστά είχαμε και τότε, τα ίδια ποσοστά έχουμε και τώρα. Ενδεχομένως κάτι δεν κάνουμε πολύ καλά. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, σε αυτή τη μελέτη το 10% είναι και ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρθει τυχαίες βιοψίες από την κίστη ή μόνο από την βλάβη, την ουλή όπου ήταν? Αυτή είναι μια ερώτηση που θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένδειξη να πάρει κανείς τυχαίες βιοψίες αν δεν βλέπει κάτι, είτε στην κυστοσκόπηση με λευκό φως, είτε στην κυστοσκόπηση με μπλε φως. Η μόνη ένδειξη είναι, θα δούμε στη συνέχεια, η θετική και τα ρολογική, χωρίς να έχουμε ορατό όγκο. Ωραία, οπότε ο ασθενής μας, ο κύριος Πάνος, κάνει μια επαναληπτική διουρηθρική σε 4 εβδομάδες, δεν βλέπουμε τίποτα. Η ερώτησή μου είναι, στην επαναληπτική διουρηθρική θα πάρετε μόνο από τη βάση της προηγούμενης εκτομής, από την ουλή, ας πούμε, ή θα πάρετε, μάλλον το απάντησα αυτό, και τυχαίες βιοψίες? Θα χρησιμοποιήσετε κάτι, κάποια τεχνική υποβοηθούμενης όρασης, πείτε το όπως θέλετε. Εμείς το κάναμε. Είχαμε NBI, χρησιμοποίησαμε το NBI, πήραμε βιοψίες από ύποπτες περιοχές και αυτές είναι αρνητικές. Στην περίπτωση αυτή είναι νομίζω πως η ώρα να σταδιοποιήσουμε τον ασθενή μας. Έχουμε κάνει επαναληπτική διουρηθρική εκτομή, πρέπει να δούμε σε ποια κατηγορία είναι και ποιο είναι το ποσοστό υποτροπής και στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές στην επαναληπτική διουρηθρική. Όπως βλέπετε και εδώ, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Ένας όγκος που δεν θα βλέπαμε με PDD, με Hexvix, ενδεχομένως γίνεται ορατός. Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε την πιθανότητα να έχουμε ψευδώς θετικά αποτελέσματα και αυτό θα συμβεί όταν έχουμε πρόσφατη διουρηθρική, φλεγμονή ή ως και 3 μήνες μετά από έγχυση BCG. Εδώ ένα περιστατικό στο οποίο, όπως βλέπετε δεξιά, είναι ψευδώς θετική η απεικόνηση, ήταν μετά από μυτομικίνη και φώτισε στην φωτοδυναμική απεικόνηση σαν ύποπτη περιοχή. Ωραία. Επομένως, η χρησιμότητα είναι στην αρχική διουρηθρική και όχι στην επαναληπτική αυτών των τεχνικών. Γιατί τουλάχιστον η εμπειρία από την χρησιμοποίηση της φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης είναι ότι όταν έχει προηγηθεί η διουρηθρική και μάλιστα πρόσφατα, τα πράγματα των ψευδώς θετικών μέσα στην κύστη είναι απίστευτα πολλά. Δεν ξέρω αν αυτές οι μελέτες αφορούσαν επαναληπτική διουρηθρική ή πρωτογενή διουρηθρική. Κάποιες από αυτές αφορούσαν και επαναληπτική. Η αλήθεια είναι πως η μεγαλύτερη αξία όλων αυτών των τεχνικών είναι στο CIS περισσότερο. Τώρα, οι επιλογές μας είναι δύο. Να κάνουμε και τα ρολογική κυστεοσκόπηση ξανά σε 3 μήνες ή να ξεκινήσουμε BCG induction. Προτού όμως σταδιοποιήσουμε τον ασθενή μας. Και αυτή είναι η σταδιοποίηση. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε το EORTC Risk Calculator, αν το βρίσκεται χρήσιμο. Εγώ δεν το κάνω σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο όμως είναι ένας καλός τρόπος για να μιλήσει στον ασθενή, να του πει ποιες είναι οι πιθανότητες υποτροπής, εξέλιξης, τα σχετικά. Λίγο την προσοχή σας εδώ, είναι ο όγκος που βλέπουμε πριν. Ο γνωστός. Primary. Ένας όγκος, τα φένα, grade 3. Όγκος κάτω από 3 εκατοστά, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε. Ο ίδιος όγκος χωρίς CIS έχει ποσοστό εξέλιξη την πενταετία 17%. Ο ίδιος ακριβώς όγκος με CIS έχει ποσοστό εξέλιξη 45% στην πενταετία. Εξαιρετικά σημαντικό το αν υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονα μαζί με το high-grade όγκο και καρκίνωμα inside. Από την άλλη, πόσο πρέπει να πιστεύουμε τους πίνακες αυτούς. Είναι γνωστό πως οι πίνακες ή ο RTC υπερεκτιμούν την πιθανότητα υποτροπής και την πιθανότητα εξέλιξης. Και αυτό γιατί. Οι μελέτες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο πίνακας είναι από το 1979 έως το 1989. Σχεδόν πολύ λίγοι, μάλλον ελάχιστοι πήραν ενδοκιστική θεραπεία. Ένα 6% πήρε BCG. Δεν υπάρχει κανείς ασθενής που να έχει κάνει RTE ή ORBT, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή και προφανώς κανείς που να έχει κάνει Blue Light Cystoscopy. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμο εργαλείο ως ένα βαθμό. Τώρα, τι θα γινόταν αν στη θέση, μάλλον αν στην επαναληπτική διουρηθρική είχαμε τα φένα high grade αντί για αρνητική. Πετρό, να τα περάσουμε λίγο γρήγορα γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει στο θέμα. Όλα αυτά είναι κομμάτι του θέματος. Όχι κομμάτι, είναι όλη η οικολογία της κύστης. Όχι κομμάτι. Ναι, θα το έτσι, πω. Αλλά το θέμα ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Θα φτάσουμε. Έτσι, οπότε... Okay. Στην περίπτωση αυτή θα ήμασταν ενδεχομένως, και φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου, πιο κοντά στην πρώιμη κυστεκτομή, αν είχαμε δηλαδή τα φένα high grade στην επαναληπτική διουρηθρική. Είναι αλήθεια πως αλλάζει την πρόγνωση. Αν στη λειτουργία έχουμε high grade καρκίνο της κύστης, η πρόγνωση αλλάζει. Όπως βλέπουμε και εδώ, η πιο πρόσφατη μελέτη, αν δεν έχουμε καθόλου όγκο στην επαναληπτική διουρηθρική, ποσοστό εξέλιξης 14%, αν έχουμε τα φένα, ποσοστό εξέλιξης 25%. Ωραία. Να συμφωνήσουμε ότι ο ασθενής μας πρέπει να κάνει BCG. Πρέπει να κάνει BCG 6 εβδομαδιαίες εγχύσεις και πρέπει να κάνει και BCG maintenance, δηλαδή σχήμα συντήρησης.
Και αυτό γιατί η φυσική ιστορία του τα φαίνε high grade, χωρίς θεραπεία, είναι πολύ κακή. Μόνο 30% θα μείνει χωρίς υποτροπή, ένα στους τρεις θα κάνει διαιθητικό όγκο και ένα στους τρεις θα πεθάνει από την νόσο. Βέβαια, όλα αυτά είναι μελέτες παλαιότερες. Θα τα προχωρήσω αυτά. Θα χρησιμοποιήσω, συνιστώ τουλάχιστον για μένα, βρήκα το risk group του IBCG, δηλαδή Bladder Cancer Group, πολύ πιο χρήσιμο από τα οποιαδήποτε άλλα guidelines. Ξεχωρίζει πολύ καλά low, high και intermediate risk και επιβεβαιώνει πως για την περίπτωσή μας η θεραπεία εκλογής είναι το messenger. Το ίδιο λένε και τα guidelines. Είναι ωστόσο όλα τα στελέχη του messenger ίδια? Δεν είναι ίδια. Η αλήθεια είναι πως λόγω της έλλειψης BCG στη χώρα μας πλέον υπάρχουν μόνο δύο στελέχη. Υπάρχει το κονό, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει διεθνώς. Έχουμε μόνο το στέλεχος TICE και το στέλεχος RASIAN. Τα οποία το στέλεχος RASIAN βρέθηκε ότι είναι από τα στελέχη που έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τόσο in vitro όσο και in vivo. Τι κάνει το BCG για την εξέλιξη? Την καθυστερεί. Χωρίς BCG 9,8% εξέλιξη, μάλλον με BCG 13,8% χωρίς BCG. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα όφελος. Τώρα, ο ασθενής μας, συνεχίζουμε. Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις εγχύσεις BCG. Έκανε induction course 6 εβδομαδίες, πήρε πλήρη δόση, δεν είχε σημαντική νοσηρότητα, έχασε μόνο μία έγχυση και βρισκόμαστε στις 6 εβδομάδες από την τελευταία έγχυση και περίπου στους 3 μήνες από τη διουρεθρική εκτομή. Τι κάνουμε? Κυταρολογική εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, κυταρολογική κυστεοσκόπηση υπονάρκωση ή συνεχίζουμε BCG? Είμαστε στο τρίμηνο. Πρώτη κυστεοσκόπηση μετά από τη θεραπεία με BCG. Κυστεοσκόπηση με νάρκωση για βιοψίες ή απλή κυστεοσκόπηση με κυταρολογική? Με βιοψία. Συμφωνούμε? Δύο λεπτά λίγο. Πώς θα έκανα με βιοψία ή τι συμφωνούμε? Όχι, ποιο συμφωνούμε? Πόσοι? Να σηκώσουν χέρι που συμφωνούμε. 4 συμφωνούν και οι άλλοι 70 δεν συμφωνούν. Οπότε δεν συμφωνούν. Μπορώ να παρέμβω σαν βεβαίως πρακτική, έτσι, γιατί να κουβεντιάζουμε και να κριτικάρουμε και τις πρακτικές μας. Η δικιά μου πρακτική, λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν και σαφείς οδηγίες από τα guidelines για αυτό το πράγμα, είναι και επειδή έχουμε τον περιορισμό των κρεβατιών, χειρουργικού χρόνου και αναισθησιολογικής ιστορίας κλπ. Τι κάνω? Κυταρολογική. Αν είναι πεντακάθαρη, κυστεοσκόπηση χωρίς νάρκωση στα εξωτερικά ιατρία. Αν είναι με ατυπία, ύποπτη ή με σαφή κακοήθεια, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο για να κάνει κυστεοσκόπηση υπονάρκωση και να πάρει βιοψίες. Νομίζω πως αυτή η πρακτική λύνει και τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά όταν έχει κανείς να είναι σε ένα κέντρο που έχει τα προβλήματα που σας περιέγραψα. Δεν είναι μόνο αυτό. Πόσο εύκολο είναι να πάμε και στο άλλο, στον ιδιώτη, να του πεις άντε πάλι χειρουργείο, άντε πάλι πλήρωνε για να κάνεις μία? Όχι βέβαια, έτσι. Μπορώ να πω κάτι? Ναι, είμαστε λίγο, ναι. Ένα πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε όλοι και νομίζω το ξέρετε, είναι ότι μετά από BCG, όταν κάνεις την πρώτη κυστεοσκόπηση, περίπου 15 μέρες με 30 από την τελευταία έγχυση, η κύστη είναι εξέρυθρη. Και εκεί καλείσαι να αποφασίσεις αν αυτές οι ερυθρότητες που βλέπεις οι διάχυτες είναι in situ ή δεν είναι, είναι ερυθισμός από τον BCG ή δεν είναι. Και εκεί στηρίζεστε, όλοι μας στηριζόμαστε, καθαρά στην προσωπική εμπειρία. Εκεί υπάρχει ένα μικρό κενό. Και στην κυταρολογική. Η κυταρολογική, κύριε Μητρόπουλε, εξαρτάται και με τον, βέβαια από τον grade πάντα και από τον γιατρό που θα τη δει και από τον τρόπο που την πήρε κανείς. Αν, ας πούμε, την πήρε κανείς με έκπληση και έχει μέσα 5 κύτταρα, μπορεί να τη χάσει. Δηλαδή, δεν είναι και η πιο αξιόπιστη εξέταση για να παρακολουθείς ένα high grade ταφένα, ίσως. Ναι, αλλά έχει. Δεν διαφωνώ με την πολιτική σας. Απλώς λέω ένα προβληματισμό που έχω στην πρώτη κυστεοσκόπηση. Να διαφωνήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να διαφωνήσουμε, δεν λέω απλά. Θα διαφωνήσω στην ιστορία ότι δεν είναι τόσο. Ότι δεν είναι τόσο καλή σαν εξέταση. Εμένα εκείνο το οποίο με νοιάζει είναι πραγματικά και εκείνο που λέω στην εκπαιδευτική κυστεοσκόπηση που θα γίνει σε αυτό το πράγμα, είναι αυτή την κοκκινίλα, αν δεν είχα κάνει κυταρολογική που να μου έλεγε με σαφήνεια ότι είναι αρνητική, θα τη φοβόμουν και θα έλεγα ότι μπορεί να αντιστοιχεί σε κάτι κακό και θα έπρεπε να πάρω βιοψία. Τώρα, έχοντας κυταρολογική αρνητική που έχει αποδείξει ότι στα grade 3 και στο inside του, γιατί το inside του μας ενδιαφέρει, η ειδικότητά της και η ευαισθησία της είναι τρελά μεγάλη, τότε αυτό το πράγμα με κάνει να ησυχάζω. Αλλά αν είχα έστω και απλή ατυπία, τότε ναι, θα το φοβόμουν αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα τον έβαζα να.
Στα εξωτερικά ιατρία. Και να σας ρωτήσω, Στέλιο Διονύση. Ωραία, και έχεις μια αρνητική. Και γιατί να το κάνω αμέσως κυσοσκόπηση και να μην περιμένω να περάσει κάποιο διάστημα, ένα, δύο, τρεις μήνες ακόμα και να το κάνω μετά. Μήνες όχι. Η κλασική ιστορία είναι ότι αφήνουμε να περάσουν 4-6 εβδομάδες από την τελευταία ενδοκιστική έγχυση για να κάνει. Και άμα περάσει, και άμα το κάνεις αντί στο μήνα, στο δίμηνο, τι θα γίνει δηλαδή. Ποια θα είναι. Θα γίνει μεταστατικό ο καρκίνος. Δεν νομίζω πως υπάρχουν. Έτσι. Δεν έχει ψαχθεί το θέμα. Ναι. Και θα μας έβγαζε από πολλά διλήμματα από την αντίδραση του ΠΕΖΕΖΕ. Δεν υπάρχουν δουλειές που να έχουν ακριβώς εξετάσει το χρονικό διάστημα που πρέπει Μπράβο. Να μεσολαβήσει από την τελευταία έγχυση Μπράβο. Μέχρι τον πρώτον επανέλεγχο. Να το κάνω πιο χοντρό. Και ποια είναι η μελέτη που στηριζόμαστε στο τρίμηνο και κάνουμε την κυσιοσκόπηση. Καμία. Κάποιος κάποτε το έκανε. Ντόναλτ Λαμ, 1900... 2000. Τίποτα. Πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια. Δηλαδή, Μοράλες, 1978. Μπράβο, 78 δηλαδή, καταλάβατε, θέλω να πω. Είναι με άλλα εργαλεία, άλλη τέτοια, άλλες διαγνώσεις. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Πάρα πολλά πράγματα στην ιατρική τα κάνουμε επειδή κάποτε κάποιος είπε κάτι. Αν έχουν περάσει 30 χρόνια, έχουν αλλάξει τα μηχανήματα, οι τεχνικές μας κτλ. Τίποτα δεν μας επηρεάζει σε αυτό. Άρα είναι παιδεία για εύκολες καλές μελέτες. Αυτό θέλω να σας πω. Καινούργιες. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, Χρήστα. Ναι. Τελικά κάναμε και τα ρολογική και κυστοσκόπηση υπονάρκωση. Στην περίπτωση αυτή. Εδώ θα το περάσω. Είναι μια περίπτωση, το σενάριο που συζητήσαμε, τι κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε θετική κυταρολογική, αλλά δεν βλέπουμε κάτι στην κίστη, για να μην καθυστερήσω περισσότερο. Αυτό δεν είναι μπούσουλα, είναι τι έχει γίνει στις περισσότερες κλινικές μελέτες. Στους 3-6 μήνες κάνουμε κυταρολογική και κυστοσκόπηση υπονάρκωση με βιοψίες κίστης. Αν μετά από 6 μήνες η κυταρολογική είναι αρνητική, κάνουμε μόνο απλή κυστοσκόπηση. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει στα guidelines, είναι αυτό που έγινε μάλλον στις πιο πολλές μελέτες που αφορούσε τον BCG. Και αυτό γιατί. Η τρίμηνη κυστοσκόπηση έχει πολύ μεγάλη προγνωστική σημασία σε κάθε όγκο της κύστης. Αν είναι καθαρή η πενταετής επιβίωση για όλους τους όγκους της κύστης, ξεπερνάει το 90%. Καθώς, όπως ξέρετε, η πλειοψηφία των περιπτώσεων που είναι να εξελιχθεί θα το κάνει μέσα στους πρώτους 18 μήνες από τη διάγνωση. Ωραία, στην περίπτωσή μας, η κυταρολογική ήταν ύποπτη για καρκινικά κύτταρα. Οπότε, κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι αρνητική, είναι ύποπτη, δεν είναι θετική, είναι κάτι ενδιάμεσο. Έχουν περάσει 6 εβδομάδες από το τελευταίο BCG, κάνουμε κυστοσκόπηση και βλέπουμε αυτό. Μικρή υποτροπή θυλωματώδους όγκου στο δεξιό πλάγιο τείχωμα. Ναι, μικρότερο από το άλλο. Το ιστολογικό αυτή τη εκτομή είναι τα αλφα high grade και οι βιοψίες από εξέρυθρες περιοχές που είδαμε είναι και πάλι CIS. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στο τρίμηνο. Θεωρείται αποτυχία του BCG, οπότε ψάχνουμε κάποια άλλη ενδοκιστική θεραπεία. Πρέπει να κάνουμε και κυστεκτομή τώρα που είναι νωρίς, ή ας του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία με μια δεύτερη δόση, δεύτερο σχήμα BCG. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζει το κυρίως θέμα, θέλω γνώμες πάνω σε αυτό. Κύριε Μικονιά, τι θα κάνατε? Μικρόφωνο άνοιξε. Επειδή η υποτροπή είναι CIS, η συγκεκριτεκτομή δεν προχωρούσε, ίσως είμαστε στο τρίμηνο ακόμα. Ίσως ναι, πρώτη κυστοσκόπηση μετά από τον BCG. Ίσως το εξάμηνο θα αξιολογούσα καλύτερα. Δεν το θεωρούσα BCG φέλιο. Κύριε Παυλάκης. Εγώ θα έκανα διουρηθρική εκτομή και αυτή τη βλάβη στο ξυπλάκι τείχωμα. Θα έκανα κυστοσκόπηση ξανά καλά. Θα έκανα στο σημείο που έχει γίνει η πρώτη εκτομή τη βλάβη, ξανά από εκεί η βιοψία. Και αν μου έβγαζε μόνο τάφα α και η βλάβη, θα έβαζα σε ξεχωριστό κυπελάκι για να ξέρω ποια είναι τι. Και αν η βλάβη η πρώτη αρχική δεν είχε βγάλει τίποτα και είχε μόνο τάφα α high grade, ξανά έναρξη BCG. Αυτό είναι το σενάριο, είναι τα αλφα high grade και καρκίνωμα in-situ. Δεν υπάρχει κανείς που θα έκανε και στεκτομή τώρα σε αυτή τη φάση. Να, κύριε Δημόπουλε. Οι επιλογές νομίζω είναι ή re-induction BCG, δηλαδή άλλες 6, ή συζήτηση με τον Άρος, δηλαδή ή απευθείας και στεκτομή. Στεκτομή 100% έχει θέση εδώ. Έχει. Έχει 100% θέση, ιδίως έναν τόσο νέο άρρωστο. Και επιπρόσθετα τώρα με τις νέες μελέτες, τις νέες ανοσοθεραπείες που ακόμα τρέχουν για πιθανές τέτοιες περιπτώσεις. Πάνω αν αυτό γινόταν στο εξάμηνο, θα είχε ακόμα πιο πολύ ένδειξη για κυστεκτομή. Δηλαδή, αν είχε πάρει και μία δόση ακόμα. Αν τώρα έχει τόσο μεγάλη ένδειξη, τότε τι ένδειξη θα έχει. Ναι, γιατί μπορεί ακόμα να είναι. Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι τώρα ακόμα λίγο μία.
επειδή είμαστε ακόμα νωρίς, γι' αυτό λέω, η άλλη πιθανότητα είναι reinduction του BCG, δηλαδή να κάνει πιο υψηλή δόση ουσιαστικά. Πιο υψηλή δόση όχι, αλλά θα κάνει μια δεύτερη δόση, ένα δεύτερο τριβδόμαδο, μάλλον ένα τριβδόμαδο ακόμα. Να πω τι κάναμε. Να το περιστατικό, τα φαίνα high grade και inside του αρχικά, σε τρίμηνικη στεοσκόπηση τα φάλφα high grade, μετά από πλήρη δόση BCG, δεν έχασε καμία, είναι αποτυχία ή δεν είναι. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Σύμφωνα με το IBCG και πάλι, το οποίο έκανε ουσιαστικά ένα νέο group, το BCG Unresponsive, στο οποίο ένωσε το refractory και το relapsing, έτσι. Προϋπόθεση για να πει κανείς ότι είναι ανθεκτικός στο BCG είναι να έχει κάνει adequate BCG, να έχει κάνει δηλαδή επαρκή δόση. Και ποια θεωρούμε επαρκή δόση, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτή είναι η επαρκής δόση. Να έχει κάνει induction, τουλάχιστον 5 από τις 6 δόσεις, και να έχει κάνει τουλάχιστον 2 από τις 3 δόσεις του maintenance. Ή, δεύτερο σενάριο, να έχει κάνει induction πάλι 5 από 6 και να έχει κάνει δεύτερο induction αργότερα με τουλάχιστον 2 από τις 6. Με λίγα λόγια, να το θυμάστε, minimum 5 συν 2. 5 αρχικά συν 2 αργότερα. Αν το έχει κάνει αυτό, θεωρείται επαρκής θεραπεία με BCG. Σύμφωνα με το FDA. Και τι θεωρείται BCG unresponsive. Και πάλι κριτήρια του FDA του 2018, πρώτη περίπτωση. Να έχει κάνει BCG 5 από τις 6 και στο τρίμηνο συγκυστοσκόπηση να έχει ταφένα high grade ή χειρότερο stage grade. Αυτό είναι alarm. Αυτό είναι ταφένα high grade μετά από induction. Εδώ είναι πρόβλημα. Εδώ είναι, νομίζω, πολύ μεγάλη ένδειξη για εξιτεκτομή. Δεύτερο σενάριο. Να έχει κάνει 5 από τις 6 δόσεις του BCG και συν 2 από τις 3 και να κάνει υποτροπή με inside του με ή χωρίς ταφάλφα ή ταφένα μέσα σε 12 μήνες από την ολοκλήρωση του BCG. Και τρίτο σενάριο. Να έχει πάρει 5 από τα 6 του BCG συν 2 από τα 3 και να κάνει υποτροπή high grade, χωρίς CIS αυτή τη φορά, μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του BCG. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που θεωρείται πλέον ότι ο ασθενής μας είναι BCG unresponsive, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται. Οπότε δεν έχει νόημα να ξανακάνει BCG. Είμαστε ακόμα εδώ, στην περίπτωσή μας. Νομίζω πως δεν είμαστε. Επίσης, ένδειξη για να σταματήσει κανείς τον BCG και να πάει σε κάτι άλλο, προφανώς είναι η εξέλιξη της νόσου με BCG. Δηλαδή, να αυξηθεί το TAF ή να αυξηθεί το grade, ή να γίνει προφανώς διαιθητικός ή να κάνει υποτροπή στην προστατική ουρήθρα ή στο προστατικό στρώμα. Το θέμα είναι πόσοι θα αποτύχουν από αυτούς που θα ξεκινήσουν να κάνουν BCG. Σύμφωνα με τις μεγαλύτερες μελέτες, πενταετής αποτυχία στο BCG είναι γύρω στο 40%. Οι μισοί θα υποτροπιάσουν στον πρώτο χρόνο, θα υποτροπιάσουν, όχι απαραίτητα θα γίνουν refractory, μπορεί να κάνουν υποτροπή στα ταφάλφα low grade. Είναι άλλη ιστορία. Και από αυτούς που έχουν καρκίνωμα inside του και θα ανταποκριθούν αρχικά, ένα 10-20% θα εξελιχθούν σε διθυτικό καρκίνο. Πολύ περισσότερο, 67%-66% για αυτούς που δεν θα ανταποκριθούν. Έχοντας αυτά στο νου, ας δούμε στη συνέχεια τι κάναμε εμείς. Δώσα μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει τον BCG να κάνει και μια δεύτερη δόση. Και επανέλεγχο σε 3 μήνες. Και σύμφωνα με το IBCG, βρισκόμαστε εδώ. Ο ασθενής μας έχει όμως και τα δύο. Αν είχε μόνο CIS, προτείνει να συνεχίσουμε το BCG. Αν έχει τα ταφάλφα high grade, συζητάμε την κυστεκτομή. Ή ενδεχομένως συνεχίζουμε το BCG. Αν έχει και τα δύο όπως εμείς, είμαστε ακριβώς στη μέση. Έχουμε και CIS και τα ταφάλφα high grade. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Γιατί να κάνουμε BCG για άλλους 3 μήνες. Αυτή είναι η μελέτη του 2000, αν θυμάμαι καλά, που έδειξε ότι, θα δούμε στη συνέχεια, αν έχουμε ενδείξεις καρκινώματος inside, είτε οπτικά είτε θετική κυταρολογική, θα πρέπει να συνεχίσουμε BCG για άλλους 3 μήνες και να επανεκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα στο εξάμεινο. Και αυτό γιατί. Είναι η μελέτη του LAM του 2000 που έδειξε ότι 260 ασθενείς μόνο με CIS πήραν η μισή induction και maintenance και υπόλοιπη, η μισή induction και άλλη μισή induction και maintenance. Στο τρίμηνο, πλήρης ανταπόκριση 58% για το induction, 55% για το maintenance. Αλλά στο εξάμηνο, αυτό αυξήθηκε στο 84%. Μετά από 3 εβδομαδιές εγχύσεις BCG. Άρα λοιπόν, 64% αυτών που θεωρούμε αποτυχίες θα διασωθούν με άλλες 3 δόσεις BCG. Άρα λοιπόν, δεν είναι ακόμα BCG refractory ο ασθενής μας. Και πάνω σε αυτή τη μελέτη και την πρακτική συνεχίσαμε. Από την άλλη, γιατί δεν πρέπει να βιαστούμε, γιατί πρέπει να βιαστούμε. Όπως είπε και ο κ. Δημόπουλος πολύ σωστά, δεν ξέρουμε ποιο είναι το βιολογικό δυναμικό των όγκων. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το λύκο από τα πρόβατα ή τον πιο επιθετικό λύκο από τους άλλους λύκους, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχουν κριτήρια.
Δεν υπάρχουν κριτήρια. Αν βλέπετε εδώ πέρα, αν δείτε μάλλον σε αυτό το editorial systematic review, όπου βλέπετε promising biomarkers και future studies, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας πει ότι ξέρεις αυτός θα ανταποκριθεί στον BCG και αυτός όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κάποιους ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγοντες, όπως ότι ήταν πρωτοεμφανιζόμενος όγκος, μονήρης, δεν είχαμε επαναληπτικό όγκο στη διουρηθρική, ωστόσο έχουμε και κακούς παράγοντες, έχει CIS και υποτροπία στη συντρίμμηνη κυστεοσκόπηση. Άρα λοιπόν και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ποιο θα ήταν το ιδανικό. Επίσης, να δούμε αν έχει σημασία αν η υποτροπή μετά από τον BCG είναι τα ΦΑΛΦΑ, high grade ή τα φένα high grade. Η μελέτη αυτή δείχνει καμία διαφορά. Είτε υποτροπιάσει σε τα ΦΑΛΦΑ high grade είτε σε τα φένα high grade, η διαφορά στην πενταετή επιβίωση ελεύθερη νόσου είναι ίδια. Άρα λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Βλέπει κανείς πως αν υποτροπιάσει μετά από BCG σε low grade, οι πιθανότητες progression free survival είναι καλύτερες. Ωστόσο και πάλι, ένα 14% των low grade όγκων, στην διουρηθρική θα γίνουν διαισθητικοί στη συνέχεια. Άρα λοιπόν και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές. Και πάμε στην επιλογή της κυστεκτομής. Ποιοι θα πιστεύαν ότι η κυστεκτομή μετά από μια αποτυχία BCG είναι ενδεικμένη λύση. Πέρα από τον κύριο Δημόπουλο που σίγουρα το πιστεύει. Και γιατί, αν το κάνουμε αυτό, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε την κουβέντα για την κυστεκτομή τώρα. Συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον, ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση για την κυστεκτομή, ότι ο ασθενής ενδεχομένως να τη χρειαστεί. Πρέπει να τη συζητήσουμε. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος να κάνουμε διαισθητικό καρκίνο. Η κυστεκτομή μας δίνει πάνω από 90% πιθανότητα ίασης, κάτι που δεν μας δίνει καμία άλλη ειδοκλειστική ή άλλη θεραπεία. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε να γίνει όγκος σταυθείο και η επιβίωση είναι σαφώς καλύτερη. Ωστόσο, θα πρέπει και πάλι να δούμε το risk-benefit, δηλαδή μήπως υπερθεραπεύουμε και ποιους υπερθεραπεύουμε. Τα guidelines είναι σαφή και τα δύο, AUA ή AU. Συζητάμε κυστεκτομή μετά από δύο induction cycles of BCG. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να κατευθυνθούν για κυστεκτομή, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Από την άλλη, αυτό το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πρώιμη ενδεχομένως κυστεκτομή. Είναι ένα σενάριο υποθετικό που ο ασθενής έχει και τα φένα high grade στην κύστη και εντοπισμένο καρκίνο προστάτη χωρίς μεταστάσεις με τα χαρακτηριστικά αυτά. Gleason 5/5, 12 στους 12 κυλίνδρους και PSA 75. Από τι από τα δύο κινδυνεύει περισσότερο? Η πενταετή του επιβίωση μετά από ριζική προστατεκτομή, εξωτερική ακτινοβολία και ADT συν άλλους παράγοντες ξεπερνάει το 90%. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα συμβεί το ίδιο για το ταφένα high grade όγκο που έχει, αν δεν κάνει κυστεκτομή. Επίσης, μπορεί να έχουμε, συμβαίνει πολύ συχνά, λάθος staging, να θεωρούμε πως είναι ταφένα και να μην είναι. Το ξέρετε, στην κυστεκτομή 27-50% φαίνεται πως είναι ταφ2 και όχι ταφένα. Και ένα ποσοστό αυτών έχουν λεμφαδενική νόσο, δηλαδή είναι ήδη προχωρημένοι. Και φυσικά έχουν χειρότερη πρόγνωση. Υπάρχουν τρεις μελέτες στη συνέχεια που δείχνουν, μάλλον που είναι υπέρ της πρώιμης κυστεκτομής. Βλέπετε τη διαφορά πρώιμη κυστεκτομή με καθυστερημένη κυστεκτομή, δηλαδή αν κάνουμε πριν ή μετά την αποτυχία του BCG, 78-51% εδώ. Και εδώ και πάλι, ίδια σύγκριση και πάλι στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πρώιμης κυστεκτομής ή κυστεκτομής μετά από αποτυχία του BCG. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ της πρώιμης, ας το πούμε έτσι, κυστεκτομής. Και πάλι εδώ, κυστεκτομή μετά από εξέλιξη της νόσου 47% πενταετής θνησιμότητα, πριν από την εξέλιξη 14% θνησιμότητα. Αν αλλάξουμε το σενάριο και δούμε ότι, πούμε ότι ο ασθενής αυτός έκανε την επαναληπτική διουρηθρική, έκανε 5/2 BCG, δηλαδή έκανε και δεύτερη δόση, έκανε άλλες 3 εβδομαδιαίες και στην κυστεοσκόπηση είδαμε τα ίδια ευρήματα. Τα ΦΑΛΦΑ high grade και CIS. Εδώ δικαιολογούμαστε να μιλήσουμε για κυστεκτομή ή να την επιλέξουμε. Συμφωνούμε? Έτσι δεν είναι? Ωραία. Άμα δεν τη συζητάει, δεν είναι διαισθητικός ακόμα, δεν είναι ταφ2, σου λέει εγώ θα να περιμένω. Δώσε μου μια άλλη επιλογή. Έχουμε επιλογές. Έχουμε επιλογές άλλης ενδοκιστικής θεραπείας. Και αυτό γιατί? Γιατί η κυστεκτομή είναι ένα βαρύ χειρουργείο. Έτσι. Τώρα είμαστε κάπου εδώ. Έχουμε BCG unresponsive, τεκμηριωμένα. Έχει κάνει 2 δόσεις BCG, έχει αποτύχει. Έτσι. Κυστεκτομή είναι η μόνη συνιστόμενη επιλογή. Αν δεν δεχτεί, clinical trial ή κάποιες από τις ενδοκιστικές θεραπείες, μητομικίνη ή οτιδήποτε άλλο θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε επιλογές να του δώσουμε.
Οι ασθενείς θα επιλέξουν την κυστεκτομή πολύ δύσκολα αν τους δώσουμε κάποια άλλη επιλογή. Αυτό είναι editorial κομμάτι από τη μελέτη αυτή, το discussion της μελέτης αυτής. Είναι μια μελέτη που δεν έγινε ποτέ. Είναι η μελέτη SPER, στην οποία συγκρίθηκε ριζική κυστεκτομή με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Δεν μπόρεσαν να κάνουν recruitment ασθενών. Μετά από 30 μήνες είχαν βάλει μόνο 45 ασθενείς, γιατί δεν θέλουν να τυχιοποιηθούν σε κυστεκτομή. Και όσοι τυχιοποιήθηκαν σε κυστεκτομή, απέστειλαν το consent. Όχι, όλοι, κάποιοι από αυτούς. Απέστειλαν το consent. Άρα λοιπόν, ενώ ότι θεωρούμε gold standard, είναι ενδεχομένως, αλλά έχει προβλήματα. Θάνατη, νοσηρότητα, υπερθεραπεία σε αυτούς που δεν είναι ήδη διευθυντικοί και ενδεχομένως υποθεραπεία σε κάποιους που έχουν ήδη μεταστάσεις και δεν το ξέρουμε. Αυτά είναι γνωστά σε όλους σας. Τοπικός έλεγχος της νόσου πολύ σημαντικός, αλλά 3% θνησιμότητα στο μήνα, 8% στους 3 μήνες, έτσι. Πολύ σημαντικές επιπλοκές, ακόμα και σημαντικού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια. Άρα δεν είναι μια επιλογή που εύκολα μπορούμε και εμείς να την προτείνουμε στον μη διαιθητικό, αλλά και ο ασθενής να τη δεχτεί και πάλι στον μη διαιθητικό ακόμα. Τα guidelines μας λένε τα ευρωπαϊκά ότι οποιαδήποτε θεραπεία εκτός της κυστεκτομής είναι ογκολογικά χειρότερη από οτιδήποτε άλλο έχουμε να προσφέρουμε από την κυστεκτομή. Σε ασθενείς που έχουν αποτύχει στον BCG. Άρα λοιπόν η επιλογή είναι μεν η κυστεκτομή με όσα προβλήματα συνοσηρότητας έχει. Πάμε πλέον σε επιλογές υψηλού ρίσκου. Έτσι, η κυστεκτομή είναι η επιλογή μας, αλλά θα πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο αν δεν την επιλέξουμε στην περίπτωση αυτή. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ είναι κάτι που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία ή έχει κάποιος σκεφτεί το ενδεχόμενο trimodal therapy σε ασθενείς που έχουν τα φαινά high grade unresponsive σε BCG, δηλαδή χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και διουρηθρική εκτομή. Τα guidelines, συγγνώμη, γυρνάω λίγο πίσω, μιλάνε απλά για bladder preserving strategies, το οποίο είναι λίγο ασαφές, σηκώνει πολύ νερό, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει πως οι ασθενείς με τα φαινά high grade που δεν ανταποκρίνονται στο BCG είναι γονιδιακά και γενοτυπικά πάρα πολύ ίδιοι με αυτούς που είναι ήδη διαιθητικοί. Άρα ενδεχομένως μιλάμε για ένα όγκο ο οποίος έχει την ίδιο, ίδιο βιολογικό potential, αλλά απλά δεν είναι ακόμα διαιθητικός. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε σε αυτούς τους ασθενείς να κάνουμε συνδυαστική θεραπεία όπως κάνουμε στο Staff 2, δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην κάνουμε στους μη μειοδιαιθητικούς. Ωραία. Και αυτό γιατί. Η θεραπεία διατήρηση της κύστης με συνδυασμό διουρηθρικής εκτομής, χημειοθεραπείας και εξωτερικής ακτινοθεραπείας είναι πολύ καλύτερη, έχει πολύ καλύτερη διείσδυση από οποιαδήποτε ενδοκυστική θεραπεία. Φτάνει σε ενδοβάθμιο οικοχυτώνα, περκυστικό λίπος και λεμφαδένες. Ωστόσο, αν αυτό δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί δεν υπάρχει στα guidelines, μπορούμε να του δώσουμε άλλες επιλογές. Και αυτές οι επιλογές είναι η βαλρουμπικίνη, η γεμισεταμπίνη, ο συνδυασμός αυτών και η μητομικίνη με ορισμένες, η θερμενόμενη μητομικίνη όπως θα δούμε στη συνέχεια ή να τον βάλουμε σε μια κλινική μελέτη. Η βαλρουμπικίνη ήταν ως πρόσφατα το μόνο FDA σκεύασμα εγκεκριμένο για την περίπτωση αυτή. Λέγεται Valstar, εγκρίθηκε το 1998 με πραγματικά άθλια ποσοστά πλήρως ανταπόκρισης, 21% στο εξάμηνο. Δεν θα τη δείτε πολύ συχνά, πιο εύκολο να δείτε μια μπύρα Valstar πλέον παρά ένα φάρμακο Valstar. Και μετά από αυτό το φιάσκο του FDA, που ενέκρινε ένα φάρμακο με πολύ χαμηλό response rate, μπήκαν τα κριτήρια αυτά. Ο FDA επέτρεψε να γίνουν single arm studies, γιατί δεν θεωρήθηκε διοντολογικό να συγκριθεί ένα νέο φάρμακο με την κυστεκτομή. Οπότε τα κριτήρια ήταν αυτά. Για να εγκριθεί ένα φάρμακο για αυτό το στάδιο, πρέπει να έχει 40-50% πλήρη ανταπόκριση στο τρίμηνο και τουλάχιστον 20-30% στους 12-18 μήνες, δηλαδή ο πύχης ήταν σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, δεν τον πέρασαν τον πύχη αυτό πολλά φάρμακα. Βλέπετε και εδώ, θα τα περάσω λίγο γρήγορα. Γέμιση ταμπίνη, μελέτη SWOG του 2013. Καλή ανταπόκριση αρχικά, σημαντική πτώση στη συνέχεια. Καθόλου, γι' αυτό θα περάσω πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχουν. Βλέπετε, οι καμπύλες είναι παρόμοιες και στην δοσεταξέλη και στο συνδυασμό γέμιση ταμπίνη δοσεταξέλη. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον για την ενδοκυστική χημειοθεραπεία με τη θερμενόμενη μητομικίνη σε θερμοκρασία δωματίου. Ωστόσο, όμως, μετά από τη μελέτη αυτή, η μελέτη HIMN, η οποία συνέκρινε BCG με μητομικίνη θερμενόμενη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, η μελέτη έκλεισε προώρα γιατί είχαμε αυξημένο CIS στην ομάδα της μητομικίνης. Ενώ συνολικά στο σύνολο ασθενών είχαμε παρόμοια αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με CIS, τρομακτικά μεγάλη διαφορά εναντίον της μητομικίνης. Αυτές είναι οι μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή για BCG unresponsive. Ας δούμε λοιπόν τι έρχεται. Μάλλον τι έχει έρθει ήδη.
η συστηματική θεραπεία για μία μη συστηματική πάθηση. Και συγκεκριμένα το pembrolizumab. PD-1 αναστολέας, ο οποίος ήδη έχει πάρει έγκριση για μεταστατικό καρκίνο της κύστης και εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, ένα μήνα πριν, για high risk non-muscle invasive bladder cancer. Αυτός είναι ο μηχανισμός μηχανισμός λειτουργίας του, σχετίζεται με το προγραμματισμένο κεταλικό θάνατο. Έχει βρεθεί ότι η αυξημένη έκφραση του PD-L1 σημαίνει χαμηλή ανταπόκριση στον BCG. Και αυτή είναι η μελέτη. Η μελέτη KEYNOTE-057 και πάλι single arm μελέτη, open label, φάσης 2, δεν υπάρχουν φάσεις 3 για το στάδιο αυτό της νόσου. High risk ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στον BCG. Δύο ομάδες, ομάδα α CIS με θυλωματώδη όγκο και ομάδα β χωρίς CIS. Ενδοφλέβια θεραπεία, πεμπρολίζουμε από 200 mg κάθε 3 εβδομάδες και αυτά είναι τα outcomes. Πρόσφατα, στο ESMO 2019, δημοσιεύτηκε το αποτέλεσμα για την ομάδα α μόνο, δηλαδή για ασθενείς με καρκίνωμα in situ, μέσω follow-up 2 χρόνια, πλήρης ανταπόκριση 41,2%, διάρκεια ανταπόκριση 16 μήνες, λίγες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, οπότε το φάρμακο αυτό πήρε πρόσφατα έγκριση βάσει της μελέτης αυτής για τον καρκίνο της κύστης που είναι refractory στο BCG. Και πάλι, εδώ βλέπουμε το response rate, στο τρίμηνο είναι αυτό το response rate, δεν είναι στο χρόνο. Και στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η διάρκεια πλήρους ανταπόκρισης, ότι ένα ποσοστό 57% των ασθενών θα έχουν διάρκεια θεραπείας πλήρους ανταπόκρισης πάνω από 12 μήνες και 41% πάνω από 18 μήνες, που είναι πάνω από τον πύχη που έχει βάλει το FDA. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η μελέτη αυτή, το φάρμακο μάλλον αυτό, εγκρίθηκε με βάση τη μελέτη αυτή. Ενδιαφέρον είναι να δούμε τι έγινε μετά από το pembrolizumab, τι απέγιναν αυτοί οι ασθενείς. Ένα ποσοστό περίπου 40% και στις δύο ομάδες έκανε κυστεκτομή. Και στους responders με υποτροπή αργότερα, αλλά και στους αρχικά non-responders. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένα ποσοστό περίπου 50% των ασθενών ψάχναν και πάλι μετά από αποτυχίες pembrolizumab, ψάχνανε άλλη θεραπεία. Δεν πήγαν στην κυστεκτομή. Η μισή από αυτούς πήγαν στην κυστεκτομή μετά από αποτυχία BCG και αποτυχία pembrolizumab. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Τώρα, τι συμβαίνει? Υπάρχει μελέτη KEYNOTE-676 αυτή τη στιγμή, η οποία είναι η μόνη μελέτη, πρώτη μελέτη φάσης 3, που συγκρίνει pembrolizumab και BCG με BCG. Και αυτό γίνεται επειδή για να πάρει έγκριση το φάρμακο στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει συγκριτική μελέτη φάσης 3 και όχι single arm όπως δέχεται το FDA. Όπως βλέπετε και εδώ, θα έχουμε αποτελέσματα σε περίπου 2 χρόνια από τώρα και αν αυτό συμβεί, τότε θα πάρει έγκριση και για την ευρωπαϊκή αγορά. Και θέλω να κλείσω με το τι πρέπει να κρατήσουμε. Ότι ο πραγματικά ανθεκτικός στον BCG ασθενής είναι ενδυνάμει διαιθητικός. Η κυστεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής, αλλά έχει σημαντική νοσηρότητα και μπορεί να είναι υπερθεραπεία σε κάποιους ασθενείς. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή ενδοκυστικής θεραπείας είναι σαφώς ογκολογικά υποδέστερη. Οποιαδήποτε από όλα αυτά. Και αυτό που έρχεται είναι η συστηματική πλέον θεραπεία για μία ενδεχομένως μη συστηματική πάθηση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Σουτουλίδη. Ήταν μια ανασκόπηση πραγματικά και μια ενημέρωση για όλη την ογκολογία της κύστης. Να προχωρήσουμε λόγω χρόνου, να παραδώσεις λίγο στο Στέλιο τον Γιανακόπουλο, για να συνεχίσουμε με τον τελευταίο εικονικό για σήμερα.